έναν καθηγητή για το μάθημα των θρησκευτικών. Θυμώνετε με κάποιους φίλους σας οι οποίοι δυσαρεστούνται με το μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία. Έχετε δίκιο. Ο θυμός σας είναι δίκαιος θυμός. Τέτοιος θυμός έχει αξία μπροστά στο Θεό. Όμως δεν οφείλει μόνο ο θυμός, ούτε μόνον η πειθό ωφελεί. Πρέπει και να προσεύχεστε για εκείνους οι οποίοι κατά την αφροσύνη τους ξεσηκώνονται εναντίον του νόμου του Θεού στα σχολεία. Να τους ανοίξει ο Θεός τα μάτια ώστε να δουν ότι κόβουν το κλαδί πάνω στο οποίο κάθονται. Διότι όλη η διαπαιδαγώγηση της χριστιανικής νεολαίας βασίζεται πάνω στον αταλάντευτο βράχο της επιστήμης του Χριστού. Σε εκείνον βασιστήκαμε καθ' όλη τη χιλιετία της βαπτιζόμενης ιστορίας μας. Σε εκείνον πρέπει να βασιστούμε και σήμερα και αύριο και στους αιώνες. Τέτοια διαπαιδαγώγηση δεν μας ντρόπιασε στο παρελθόν, δεν θα το κάνει ούτε και στο μέλλον. Μας έδωσε ανθρώπους πρώτης τάξης, οι οποίοι είναι το κόσμημα της ιστορίας μας, όπως είναι τα αστέρια κόσμημα του ουρανού. Και μας έδωσε πελώριο αριθμό τέτοιων ανδρών και γυναικών, αστεριών στο θόλο της λαϊκής ιστορίας μας. Και τι άλλο μπορεί να είναι στόχος στη διαπαιδαγώγηση παρά να δώσει ανθρώπους πραγματικούς? Η επιστήμη της παιδαγωγίας και σε εμάς και σε όλους τους βαπτισμένους λαούς απαραίτητα πρέπει να συμβαδίζει με την επιστήμη του Χριστού. Εάν η διαπαιδαγώγηση χωριστεί από την επιστήμη του Χριστού, δεν χάνεται η επιστήμη του Χριστού, αλλά χάνεται η διαπαιδαγώγηση και χάνονται οι πραγματικοί άνθρωποι. Εάν όμως χαθεί η διαπαιδαγώγηση στο σχολείο, το σχολείο γίνεται επικίνδυνο για τους ανθρώπους και για τους λαούς. Διότι ο άνθρωπος, εκπαιδευόμενος μεν, αλλά χωρίς χαρακτήρα, είναι πολύ πιο επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους άλλους, από ότι άνθρωπος απαίδευτος και χωρίς χαρακτήρα. Ο δεύτερος είναι χωρίς χαρακτήρα κατά δυναμία, ενώ ο πρώτος κατά την πίστη. Η σχισμή στην πίστη ενός ανθρώπου προκαλεί αναπόφευκτα και τη σχισμή στο χαρακτήρα. Τούτο το μαρτυρεί τόσο η βιβλική ιστορία όσο και η γενική ιστορία των βαπτισμένων λαών. Όποιος βασιλιάς του Ισραήλ απομακρυνόταν από τον Θεό, απομακρυνόταν και από το ήθος. Διότι η πίστη είναι δεμένη με την ηθική, όπως ένα ποτάμι είναι δεμένο με την πηγή του και το φως με τον ήλιο. «Εγώ είμαι η οδός», είπε ο Χριστός, «και σι αν ήτησα σ' αυτόν και έδωκεν αν σι ειδωρζόν», «και εγώ είμαι το φως του κόσμου». Πού θα πάμε τα παιδιά έξω από αυτή την οδό παρά μόνο στην κατάρρευση? Με τι θα ποτίσουμε τις διψασμένες τους ψυχές? Με τη γήινη λάσπη που πιάνουν από τα βόδια ή με τον ζωοφόρο ίδωρο? Με τι θα τα φωτίσουμε? Μόνο με τις απατηλές ακτίνες ή με το φως του? Αλλά λένε τα θρησκευτικά δεν είναι για τη δική μας μοντέρνα εποχή. Δεν ξέρω, το μόνο που βλέπω είναι ότι και στη δική μας μοντέρνα εποχή κάλλιστοι άνθρωποι είναι εκείνοι που κρατιούνται από την πίστη του Θεού και τον νόμο του Θεού. Δεν ξέρω ποια άλλη επιστήμη θα μπορούσε να αντικαταστήσει την επιστήμη του Χριστού στη διαπαιδαγώγηση της νεολαίας. Ιδού, δεν υπάρχει καμία άλλη επιστήμη για τον άνθρωπο, για το νόημα της ανθρώπινης ζωής και για το πώς πρέπει να είναι ο πραγματικός άνθρωπος εκτός από τη θρησκευτική επιστήμη. Και έτσι κανένας δεν μπορεί να τοποθετήσει άλλο θεμέλιο διαπαιδαγώγησης ούτε στην εποχή μας ούτε χιλιάδες χρόνια ύστερα από εμάς, πέρα από το Ευαγγέλιο, που είναι το ζωντανό θεμέλιο το οποίο τοποθέτησε ο ίδιος λέγοντας ότι «χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν, ειρήνη σε εσάς και ευλογία από τον Θεό».